αύριο διεξάγεται για δεύτερη φορά, επιχειρεί μάλλον το Υπουργείο Παιδείας να διεξάγει για δεύτερη φορά την διαγωνιστική διαδικασία του νόμου Κεραμέως περί ελληνικής πίζα, κάτι το οποίο βρίσκει αντίθετο το εκπαιδευτικό κίνημα και την εκπαιδευτική κοινότητα, διότι είναι ένας ακόμα μοχλός κατηγοροποίησης των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Και πέρυσι η αντίδρασή μας ήταν συνολική και καθολική σε όλη την Ελλάδα για τα σχολεία που είχαν επιλεγεί. Δυστυχώς η απελθούσα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας λίγο πριν αποχωρήσει μας πήγε ξανά στα δικαστήρια, δηλαδή η απόφαση αυριανή για τις τάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών μας βρήκε με μηνυτήρια αναφορά στα ελληνικά δικαστήρια. Σήμερα αναμένουμε την απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και να τη βγάλει παράνομη, έχουμε τα θεσμικά και δικαστικά όπλα μέσα από την επαναπροκήρυξη της ΑΔΔΗ, αύριο να δείξουμε την αντίθεσή μας. Είναι ακόμα μια επιχείρηση του Υπουργείου Παιδείας να κατηγοροποιήσει, όπως είπαμε, σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Και σε δεύτερο επίπεδο, επιστημονικά και παιδαγωγικά, εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να κατακαιρματίζεται η ολιστική γνώση σε ποσοτικούς δείκτες δεξιοτήτων. Δεν μπορούμε να γκετοποιούμε σχολικές μονάδες και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε διαφορετικά και ανώμια πράγματα, δηλαδή σχολεία με διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, με τελείως διαφορετικό μορφωτικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, να συγκρίνονται αυτά μεταξύ τους. Από αυτή λοιπόν την έννοια, αύριο θα δείξουμε την αντίθεσή μας και την αποχή μας από αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία. Και σε δεύτερο επίπεδο, τα περσινά αποτελέσματα και συμπεράσματα δεν υπάρχουν πουθενά. Δηλαδή, ό,τι επιχειρήθηκε πέρυσι, δεν έχει βγει κάποιο συγκεκριμένο επιστημονικό ή παιδαγωγικό πόρισμα από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Και αυτό υποδηλώνει και προσθέτει σε εμάς ότι το κάνει μονάχα για να κατευθύνει σε συγκεκριμένα ιδεολογικά ζητήματα που είναι η κατηγοροποίηση των σχολείων.